Θα συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος μου κάνει την τιμή και είναι σήμερα στην παρέα του Real FM 107,1. Κύριε Ηλιόπουλε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και όλους και καλό μήνα. Καιρό έχουμε να τα πούμε και έχουν μαζευτεί και πολλά θέματα. Να αρχίσουμε τη συζήτησή μας με το μετρό της Θεσσαλονίκης, όπου ακούσαμε χθες τον κύριο Παπά να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υποδομών ότι, όπως είπε, ένα πρωί αποφάσισαν να αλλάξουν το σχεδιασμό για το έργο, με αποτέλεσμα σήμερα να μην έχει μετρό η πόλη, όταν οι υπόλοιποι σταθμοί θα μπορούσαν να λειτουργήσουν από το 2020. Γιατί, κύριε Ηλιόπουλε, επιμένει σε αυτήν την εκτίμηση, καθώς, όπως είχε ήδη επισημάνει ο Υπουργός Υποδομών, μέχρι τον Ιούλιο του 2019 δεν είχε ούτε καν σχεδιαστεί η σύσταση της εταιρείας για τη λειτουργία του, ενώ είχαν μείνει πίσω οι εργασίες, ιδίως στο σταθμό Αγία Σοφία, ενώ το 1 τρίτο του έργου δεν είχε καν ράγες. Κοιτάξτε, σε σχέση με το που είχαμε παραλάβει το μέτρο της Θεσσαλονίκης και πόσο προχώρησε, η εκτίμηση του κύριου Παπά είναι απόλυτα αληθινή. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία τώρα, αν δεν είχε ανατραπεί μια απόφαση, η οποία ανατράπηκε κιόλας κόντρα σε μεγάλους αγώνες που είχε δώσει και η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Γιατί, ξέρετε, θεωρώ ότι η αντιπαράθεση ή μετρό ή αρχαία είναι λάθος. Ήταν πολύ σωστή η γραμμή την οποία είχε παλέψει και ο ίδιος ο κύριος Μπουτάρης, αλλά και το κίνημα των πολιτών στη Θεσσαλονίκη, και μετρό και αρχαία. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς πήγαμε σε μια απόφαση η οποία, κατά την γνώμη μας, δεν σέβεται την ιστορία της πόλης, δεν σέβεται αυτόν τον τεράστιο πλούτο τον οποίο έχουν κινητοποιηθεί η διεθνής επιστημονική κοινότητα για να υπερασπιστεί, και νομίζω ότι προφανώς η διεθνής επιστημονική κοινότητα δεν το κάνει αυτό, αν θέλετε, από μικροκομματική αντιπαράθεση. Και την ίδια στιγμή η συγκεκριμένη απόφαση, το μόνο το οποίο τελικά εξυπηρετεί μέσα από τις καθυστερήσεις που έχει παράξει, είναι τον ίδιο τον εργολάβο και όχι την καθημερινότητα της πόλης. Ναι. Εμάς, βέβαια, αυτό που αποτελεί αγωνία μας είναι να ξεπεραστούν αγκυλώσεις, ιδεολειψίες ή μερικοί που ψάχνουν νόημα ύπαρξης μέσα από την καθυστέρηση όχι μόνο του μετρό και άλλων έργων. Τώρα, εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαίων? Επειδή η κυβέρνησή σας δεν έγινε απόσπαση αρχαιοτήτων από το συγκεκριμένο σταθμό αλλά και αρχαιολογικών ευρημάτων σε άλλα σημεία του έργου, όπως είχε δηλώσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής. Εγώ θυμάμαι και κάτι μεγάλα. Με συγχωρείτε, κάτι μεγάλα φορτηγά, ειδικά δηλαδή, που μετέφεραν ένα κομμάτι. Εξαρτάται τι συζητάμε. Αποσπάσεις αρχαίων μπορεί να γίνουν σε πάρα πολλά έργα. Αλλά όταν συζητάμε για το συγκεκριμένο κομμάτι των αρχαίων στον σταθμό Βενιζέλου, η εκτίμηση και κορυφαίων αρχαιολόγων και της ίδιας επιστημονικής κοινότητας είναι ότι μιλάμε για μια μοναδική πολιτιστική κληρονομιά η οποία δεν μπορεί να ορθοποιηθεί. Ναι. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι αν γενικά και αόριστα μπορεί κάποια στιγμή σε κάποιο τεχνικό έργο να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη πρακτική. Ξαναλέω, το γεγονός ότι έχει κινητοποιηθεί η παγκόσμια κοινότητα αρχαιολόγων και ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά γύρω από αυτό το ζήτημα δείχνει ακριβώς ότι δυστυχώς για άλλη μια φορά η Ελλάδα δεν σέβεται την κληρονομιά της. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι η εκτίμηση ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε και την ιστορία με τις αρχαιότητες στο σταθμό Βενιζέλου σίγουρα δεν βοηθάει τον αγώνα που κάνει η χώρα για να επιστρέψουν τα Ελληνικά Μάρμαρα στην Αθήνα. Να, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Βέβαια, μην τα μπλέξουμε όλα μαζί. Πάντως, δεν νομίζω ότι κάποιοι εκτιμούν λιγότερο ή περισσότερο τα αρχαία και δεν ξέρω γιατί ένα ζήτημα καθαρά επιστημονικό. Ναι. Αυτό φαίνεται από την πρακτική και από ό,τι φαίνεται κάποιοι εκτιμούν πολύ λιγότερο μπροστά στα κέρδη του εργολάβου. Ναι. Βέβαια, σε πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης που έχουν ιστορικά σημεία, κατάφεραν και έκαναν μετρό. Δεν ξέρω σε εμάς τώρα γιατί συμβαίνει αυτό. Και επίσης, δεν ξέρω γιατί ένα επιστημονικό θέμα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Πρέπει να ακούσουμε τους ειδικούς, τους επιστήμονες, τους αρχαιολόγους. Έχει αναχθεί σε πολιτική αντιπαράθεση. Έχει αναχθεί σε πολιτική αντιπαράθεση γιατί σχετίζεται με τη ζωή και την καθημερινότητα μιας ολόκληρης πόλης και με το πώς αποζημιώνεται από δημόσιο χρήμα ένας εργολάβος. Mm. Πάμε όμως και στα άλλα σημαντικά ζητήματα που έχουμε. Στα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την εστίαση και την ψυχαγωγία και τις αλλαγές που επέρχονται για εμβολιασμένους και μη, θεωρείτε πως κινούνται σε λάθος κατεύθυνση και γιατί? Είναι λάθος να θεωρήσουμε πως οι εμβολιασμένοι μπορούν να έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους ανεμβολίαστους? Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει ότι αυτή τη στιγμή οι πλήρως εμβολιασμένοι στη χώρα είναι κάτω από 40%. Η κυβέρνηση πολλές φορές είχε ισχυριστεί ότι αρχές καλοκαιριού θα έχουμε οικοδομήσει το τείχος συλλογικής ανοσίας, το οποίο σημαίνει 70% εμβολιασμένο. Οπότε το πρώτο ερώτημα, το οποίο κάθε πολίτης είναι φυσιολογικό και θεμητό να θέσει, είναι ότι όταν μια κυβέρνηση έχει πέσει 30% έξω από έναν στόχο, ευθύνεται έστω και ένας κυβερνητικός παράγοντας, ή πάλι για όλα φταίει η ατομική ευθύνη? Είμαστε στη χώρα στην οποία φταίνε μόνο οι πολίτες
και ποτέ δεν φταίει κανένας στα Υπουργεία, κανένας στην κυβέρνηση, κανένας από την κοινοβουλευτική παράταξη που κυβερνάει, όταν, ξαναλέω, έχουμε αποτύχει 30%, έχουμε πέσει 30% έξω στο πρόγραμμα εμβολιασμού. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Αυτό το οποίο λέμε εμείς ότι αυτή τη στιγμή το να συζητάμε για προνόμια στους εμβολιασμένους με κάτω του 40% πραγματικά είναι εντελώς ανορθολογικό. Όποιος άνθρωπος μπαίνει σε ένα λεωφορείο στην πόλη της Θεσσαλονίκης ή στο τρένο ή στο μετρό στην Αθήνα ή στα λεωφορεία στην Αθήνα καταλαβαίνει πόσο αστεία είναι αυτή η συζήτηση ότι για διαχωρισμούς ανάμεσα σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους. Τι θα έπρεπε να συζητάμε και δεν συζητάει η κυβέρνηση? Θα έπρεπε να συζητάμε πώς θα ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, έτσι ώστε να τρέξουν οι εμβολιασμοί. Ήταν πραγματικά ανορθολογικό να πιστεύει η κυβέρνηση ότι θα μπορέσουμε να τρέξουμε τους εμβολιασμούς τη στιγμή που για το 2021 είχαμε μειώσει 600 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό στην υγεία. Έχουμε 1.680 λιγότερους μόνιμους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία μέσα σε χρονιά πανδημίας. Ένα χρόνο ακόμα δεν έχουμε λύσει το ζήτημα με τους εμβολιασμούς για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα μετακίνησης. Και αντί να συζητάμε για το πώς θα κατοχυρώσουμε το δικαίωμα στην υγεία και το δικαίωμα στον εμβολιασμό, συζητάμε για προνόμια. Ποιο είναι το δεύτερο μέρος που θα έπρεπε να συζητήσουμε? Τα οικονομικά μέτρα στήριξης. Γιατί αυτό χρειάζεται η αγορά. Και ποια είναι τα οικονομικά μέτρα στήριξης? Πρώτα και κύρια, η ρύθμιση και η διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία, ένα χρέος για το οποίο δεν ευθύνονται οι επιχειρήσεις. Δεν μιλάμε για χρέος που προέκυψε από κακοδιαχείριση, από κακές αποφάσεις ή από δόλο. Και ξέρετε κάτι, στο τέλος της ημέρας αυτή η ρύθμιση είναι και βαθιά οικονομικά ορθολογική και αποτελεσματική και για τα δημόσια ταμεία. Το δημόσιο ταμείο δεν θα εισπράξει τίποτα από μια επιχείρηση η οποία θα κλείσει. Ενώ αν ρυθμίσει το χρέος και με διαγραφή και με δόση στο υπόλοιπο, και η επιχείρηση θα μείνει ανοιχτή και θα αποπληρωθεί το υπόλοιπο κομμάτι και θα κρατηθούν και θέσεις εργασίας. Ναι. Θέλω να μείνω λίγο στα εμβόλια. Βέβαια, θέλω να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Είδα ότι στην συζήτηση που είχατε προτείνατε κατώτατο μισθό 800 ευρώ. Σωστά. Με τα εργασιακά, να ναι, με τα εργασιακά. Ναι. Αυτό εδώ το βλέπετε στην πράξη να μπορεί να εφαρμοστεί? Δηλαδή, οι εργοδότες είναι σύμφωνοι, οι επιχειρηματίες είναι σύμφωνοι στο να είναι ο κατώτατος μισθός στα 800 ευρώ? Βγαίνει ο λογαριασμός? Προφανώς και μπορεί να εφαρμοστεί. Τελευταία, επίσης, να ξεκινήσουμε πάλι από τα δεδομένα. Τα δεδομένα λένε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει κατώτατο μισθό χαμηλότερο από αυτόν ο οποίος ήταν το 2010. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, από το 2010 μέχρι σήμερα η μοναδική φορά στην οποία αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός ήταν το 2018 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που αυξήθηκε κατά 11% και καταργήθηκε και ο υποκατώτατος. Τι δείξανε τα δεδομένα με την αύξηση του κατώτατου? Δείξανε ότι συνέχισε να μειώνεται η ανεργία, δηλαδή αυξήθηκε η απασχόληση, αυξήθηκε η δημόσια κατανάλωση, άρα αυτό το οποίο ατομικά για έναν εργοδότη είναι κόστος, συνολικά είναι όφελος, γιατί μέσα από την αύξηση της ζήτησης η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θα ενισχυθεί. Για ποιο λόγο θα ενισχυθεί? Γιατί όταν μιλάμε ειδικά για εργαζόμενους, ο κατώτατος μισθός είναι ένας μισθός ο οποίος δεν αποταμιεύεται. Είναι ένας μισθός ο οποίος πέφτει στην αγορά. Άρα, με αυτήν την έννοια, η συνταγή που ακολουθεί και σήμερα η κυβέρνηση, που είναι μειώσεις στους μισθούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας, διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών και της επιθεώρησης εργασίας, είναι μια συνταγή η οποία φέρνει ύφεση και αυξάνει την ανεργία. Ακριβώς όπως έγινε το 2012. Τη στιγμή που οι ΗΠΑ ξεκάθαρα ακολουθούν μια διαφορετική πολιτική και λένε ότι η πολιτική για οικονομική στήριξη περνάει μέσα από την ενίσχυση των εισοδημάτων, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση μένει κολλημένη στο παρελθόν και σε μια αντικοινωνική πολιτική, σε μια πολιτική η οποία είναι όχι μόνο κοινωνικά άδικη, αλλά και οικονομικά αναποτελεσματική. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε και την εξαγγελία Μητσοτάκη για την παροχή προπληρωμένης κάρτας στους νέους που θα εμβολιαστούν. Όμως είδαμε από την πρώτη στιγμή να υπερδιπλασιάζεται ο αριθμός των νέων ηλικίας 18-25 για να κλείσουν ραντεβού. Τι είναι αυτό που σας ενόχλησε στην ανακοίνωση της κυβέρνησης και πώς σχολιάζετε την αντίδραση των νέων, κύριε Ηλιόπουλε? Να ξεκινήσω από το εξής, γιατί πρέπει να είμαστε σε κάποια πράγματα πολύ καθαροί. Πρώτα απ' όλα, εμείς καλούμε όλους τους νέους ανθρώπους να πάνε να εμβολιαστούν μαζικά. Και τους καλούμε να το κάνουν αυτό παρά την κυβερνητική προσβολή και υποκρισία απέναντί τους. Γιατί μιλάω για προσβολή και υποκρισία? Γιατί αν υπάρχει μία κοινωνική κατηγορία που μέσα στην πανδημία έχει στοχοποιηθεί από την κυβέρνηση, αυτή είναι η νεολαία. Να σας υπενθυμίσω εδώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς ντροπή, έλεγε το εξής ψέμα. Ότι έχουμε έρευνες που δείχνουν, όχι έχουμε έρευνες, ότι έχει αποδειχθεί ότι ο βασικός παράγοντας μετάδοσης της πανδημίας ήταν η διασκέδαση των νέων ανθρώπων. Αυτή τη φράση την είχε πει ο πρωθυπουργός της χώρας
στη Βουλή. Δηλαδή, έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος χωρίς ντροπή ενεργοποιεί το κοινωνικό αυτοματισμό ενάντια στους νέους και δεύτερον συνειδητά λέει ψέματα. Και συνειδητά λέει ψέματα γιατί όλες οι μελέτες δείχναν ότι η εστίαση υπερμετάδοση του ιού ήταν πρώτον τα μέσα μεταφοράς και δεύτερον μαζική χώρη εργασίας. Την ίδια στιγμή έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος έχει διαλύσει τα δικαιώματα της νέας γενιάς, εν μέσω πανδημίας νομοθετεί 25.000 μαθητές να κοπούν από τα δημόσια πανεπιστήμια, όχι για λόγους ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά για να έχουν πελατεία τα ιδιωτικά κολέγια. Γιατί ο ίδιος μαθητής, ο οποίος δεν θα μπει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, αν έχει τα λεφτά η οικογένειά του, πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Καλά, αυτό συνέβαινε ούτως ή άλλως. Όχι, δεν συνέβαινε ούτως ή άλλως να πάρει ένα ισότιμο πτυχίο με το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν μια τροπολογία νυχτερινή, η οποία έφερε η κυρία Κυριακή. Πήγαιναν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εντάξει, επέστρεφαν, έδιναν κάποιες εξετάσεις σε κάποια επαγγέλματα, έπαιρναν ναι, από εγώ, το δικατσά την άλλη. Ναι, αλλά έχει αλλάξει και το γνωρίζετε πολύ ναι, καλά. Το γνωρίζω, έχει αλλάξει εντάξει, όμως ναι. ότι για πρώτη φορά έχουν ισοτιμήσει τα πτυχία των κολεγίων, το οποίο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό να ισοτιμούνται τα πτυχία των κολεγίων. Και δεύτερον, κόβει 25.000 μαθητές από θέσεις που υπάρχουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Με αυτήν την έννοια λέμε ότι μια κυβέρνηση η οποία διαλύει τη ζωή της νέας γενιάς, αυτό το οποίο κάνει με την προπληρωμένη κάρτα είναι κυριολεκτικά μια υποκρισία, είναι μια προσβολή. Επιτρέψτε μου να πω ότι οι νέοι άνθρωποι, η εκτίμησή μου είναι ότι ούτως ή άλλως θα δηλώνανε να εμβολιαστούν, γιατί οι νέοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα έχουν αποδείξει ότι έχουν πολύ μεγαλύτερο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης σε σχέση με κυβερνητικά στελέχη, παραδείγματος χάρη της ηλικίας μου 38 χρονών, τα οποία πήγαν και κάνανε πλιάτσικο στο εμβόλιο Pfizer, τη στιγμή που αυτό το εμβόλιο προοριζόταν για υγειονομικούς και ευπαθείς ομάδες. Ενώ οι υπόλοιποι άνθρωποι της ηλικιακής μου κατηγορίας περιμέναμε κανονικά να ανοίξει η σειρά μας για να κάνουμε το AstraZeneca όπως και κάναμε, όπως έκανα και εγώ. Εμβολιαστήκατε, κύριε Λιόπουλε. Τη Δευτέρα έκανα τη δεύτερη δόση με AstraZeneca. Ωραία. Είχατε παρενέργειες. Εσάς σας πάτησε το τρένο. Η πρώτη δόση ήταν, όπως γνωρίζετε και εσείς, αρκετά δύσκολη με πυρετούς και τα λοιπά. Στη δεύτερη δόση ευτυχώς όχι. Ναι. Πάντως θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω ένα σχόλιο ότι εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω ή να υποτιμήσω τις προσπάθειες που γίνονται από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δηλαδή δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι εκεί πέρα τα παιδιά δεν μαθαίνουν κάποια επιστήμη. Όχι, είναι άδικο να το πούμε αυτό. Δεν αμφισβητώ αυτό, αλλά πρώτον υπάρχει σύνταγμα στη χώρα. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το σύνταγμα, το σύνταγμα όμως δεν έχει αλλάξει. Ναι. Και το σύνταγμα λέει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αποκλειστικά δημόσια. Ναι. Και αν θέλουμε να θεωρούμε ότι το σύνταγμα και οι κανόνες σε μια δημοκρατία είναι σημαντικοί, πρέπει να το σεβόμαστε. Έγινε προσπάθεια να αλλάξει το σύνταγμα, απέτυχε αυτή η προσπάθεια. Τώρα γίνονται προσπάθειες να αλλάξει το σύνταγμα με, αν θέλετε, λίγο υπόγειο τρόπο. Ναι. Δυστυχώς αυτό σε μια δημοκρατία δεν πρέπει να είναι. Επίσης το άλλο που θα ήθελα έτσι, για την κοινή γνώμη δηλαδή και την κοινή λογική, ήταν ότι ακόμα και την περίοδο, θυμάστε, του σκληρού lockdown, αυτούς που βλέπαμε να κάνουν παράνομα πάρτι, σε εισαγωγικά παράνομα πάρτι, ήταν η νεολαία, όπως και τα κορονοπάρτι, τα περίφημα κορονοπάρτι στο Απιθύτα. Επιτρέψτε να πω ότι εγώ αυτό το οποίο βλέπω από την Αθήνα είναι κάθε μέρα να γίνεται ένα κορονοπάρτι, και σας λέω από την Αθήνα που έχω εικόνα γιατί εδώ κατοικώ, να γίνεται ένα κορονοπάρτι μέσα στο τρένο που είμαι αναγκασμένος να παίρνω για να πάω στη δουλειά μου και στο μετρό. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς εννοείται. Ναι. Ακριβώς, και να γίνονται καθημερινά κορονοπάρτι στους μαζικούς χώρους εργασίας, όπου στη Βόρεια Ελλάδα το ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί σας τύχησε. Μόνο αρχές Σεπτέμβρη σε δύο μαζικούς χώρους εργασίας ο ένας είχε 117 κρούσματα και άλλος 190 κρούσματα. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα για το πώς λειτουργήσε η κυβέρνηση μέσα σε αυτή την πανδημία. Λοιπόν, να περάσουμε. Και τους χώρους άφησε ανεξέλεγκτους. Φάγαμε το χρόνο με όλα αυτά και δεν έχουμε μιλήσει για τα οικονομικά και το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής του 2022-2025, που προβλέπει μεταξύ άλλων επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα που διαμορφώνονται στο 3,7% για το 2025. Τι σημαίνει η επιστροφή σε μεγάλα πλεονάσματα και πώς σχολιάζετε τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση δυστυχώς, αντί να καταλάβει από την πανδημία ότι πρέπει να αλλάξουμε όλο το πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής, επιστρέφει κανονικά και πολύ γρήγορα και με πολύ μεγάλη ταχύτητα στις πολιτικές λιτότητας. Αντί να μπει με το μπλοκ των δυνάμεων και στην Ευρώπη που ζητάνε να αλλάξουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, ήδη σχεδιάζει νέους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Αυτό, αν θέλετε, δεν είναι ξεκομμένο από την πολιτική που τώρα υλοποιεί. Δεν είναι κάτι το οποίο θα δούμε αύριο. Και τι εννοώ τώρα? Το νέο πτωχευτικό νόμο που για πρώτη φορά καταργεί εντελώς οποιαδήποτε προστασία στην πρώτη κατοικία, το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που φέρνει απλήρωτα 10 ώρα με ατομικές συμβάσεις εργασίας και πολύ πιο εύκολες απολύσεις, για πρώτη φορά στο ελληνικό εργατικό δίκαιο απολύσεις οι οποίες θα κρίνονται καταχρηστικές στο δικαστήριο και παράνομες δεν θα σημαίνουν επαναπρόσληψη, και το κρίσιμο που συζητάμε αυτές τις μέρες που σχετίζεται και με τα οικονομικά, γιατί θα είναι ένας παράγοντας που θα δημιουργεί χρέος, το νέο ασφαλιστικό σύστημα. Ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο τζογάρει εισφορές και συντάξεις των νέων εργαζομένων
και δημιουργεί κόστος για ολόκληρη την κοινωνία. Και χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι η ίδια η κυβέρνηση αποδέχεται ότι λειτουργεί κόστος, πέρα αν θέλετε από την έκθεση της αναλογιστικής αρχής, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι πολίτες να διαβάσουν τις εκθέσεις της αναλογιστικής αρχής, η οποία λέει ότι θα στοιχήσει το νέο ασφαλιστικό 78 δις στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή το κόστος θα το πληρώσουμε όλοι μας. Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο 19 που περιορίζει την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που λέει ότι δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική ή αστική ευθύνη. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θα παίρνουν τις αποφάσεις για το πώς επενδύονται εντός εισαγωγικών, άρα θα αναλαμβάνουμε το ρίσκο οι νέοι εργαζόμενοι, παραδέχονται, ακριβώς επειδή βγάζουν από πάνω στην ευθύνη, παραδέχονται ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι εισφορές αυτές να χαθούν. Να χαθούν οι εισφορές, να χαθούν συντάξεις και άρα το μάρμαρο να το πληρώσουν ξανά και οι εργαζόμενοι και η κοινωνία. Mm. Άρα έχουμε μια οικονομική πολιτική λιτότητας, η οποία δεν είναι εικόνα από το μέλλον, είναι εικόνα η οποία ήδη σήμερα εφαρμόζεται. Κύριε Λεόπουλε, ποια θα είναι τελικά η στάση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις αλλαγές στις επικουρικές συντάξεις για τη νέα γενιά αλλά και για το νέο σχολείο? Επειδή ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος και θέλω να σας ρωτήσω και για την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα σήμερα στα Σκόπια και για τη συμμετοχή του στο φόρουμ διαλόγου των Πρεσπών. Με μια κουβέντα, επειδή στο ασφαλιστικό ήδη σας είπα θα καταψηφίσουμε, mm-hmm. στο νέο σχολείο πάλι ξανά με μια κουβέντα. Ο βασικός πυρήνας της νομοθέτησης που φέρνει η Νέα Δημοκρατία είναι να φτιάξει σχολεία πολλών ταχυτήτων. Άλλα σχολεία για τις δυτικές λαϊκές γειτονιές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, άλλα σχολεία για τις πιο πλούσιες περιοχές. Με αυτή την έννοια προφανώς θα είμαστε αρνητικοί και στα δύο νομοσχέδια. Λοιπόν, τώρα με αφορμή και την επίσκεψη του Τσίπρα σήμερα στα Σκόπια, θα ήθελα λίγο να δούμε και μια από τις δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκε πρόσφατα από την Ιντερβιού, σύμφωνα με την οποία 3 χρόνια μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, φαίνεται πως η πλειοψηφία των πολιτών εκτιμά ότι η χώρα μας είναι χαμένη εξαιτίας αυτής της συμφωνίας. Η δημοσκόπηση έγινε μετά το περίφημο tweet του Ζόραν Ζάεφ για την ονομασία της ομάδας της χώρας του στο Euro, παρότι λίγες ώρες αργότερα επιχείρησε να μαζέψει τις δηλώσεις του. Όμως δεν είναι μόνο αυτό το γεγονός το οποίο τα Σκόπια δείχνουν να μη σέβονται την υπογραφή τους. Μήπως τελικά είχαν δίκιο όσοι αντίδρουσαν στη Συμφωνία των Πρεσπών και τι περιμένουμε σήμερα από τον κύριο Τσίπρα να πει στο φόρουμ? Επιτρέψτε μου να απευθυνθώ στους πολίτες που δεν συμφωνούσαν και δεν συμφωνούν με τη Συμφωνία των Πρεσπών και όχι σε αυτούς οι οποίοι καταλαβαίνανε πόσο κρίσιμη και σημαντική ήταν αυτή η συμφωνία, και να τους ρωτήσω το εξής. Σήμερα, τη στιγμή που έχουμε την ελληνοτουρκική κρίση και την ελληνοτουρκική ένταση, θα ήταν καλύτερα αν στα βόρειά μας σύνορα είχαμε μια χώρα της οποίας ο εναέριος χώρος καλυπτόταν από τα τουρκικά αεροσκάφη, ή η κατάσταση η οποία είναι σήμερα, όπου στα βόρειά μας σύνορα ο στρατός της γειτονικής μας χώρας, Βόρειας Μακεδονίας, συνεργάζεται με τον ελληνικό στρατό και η Βόρεια Μακεδονία πλέον είναι μια σύμμαχη χώρα της Ελλάδας? Η πολιτική που ακολουθούσε τόσα χρόνια οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις είχαν καταφέρει να ενισχύσουν την τουρκική επιρροή στα Βαλκάνια, είχαν καταφέρει να ενισχύσουν την τουρκική επιρροή στη γειτονική μας χώρα και επίσης είχαν καταφέρει όλος ο υπόλοιπος πλανήτης να λέει τη γειτονική χώρα Μακεδονία. Δημοκρατία έχουμε, μπορώ να δεχτώ το δικαίωμα κάθε πολίτη να θεωρεί ότι δεν μας αφορά αν 250 χώρες στον κόσμο τη γειτονική μας χώρα τη λένε Μακεδονία, εμείς μόνοι μας θα τραβάμε μια διαφορετική πορεία. Το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή στη γειτονική χώρα αλλάζουν ταυτότητες και διαβατήρια. Και ξέρετε, είναι πολύ πιο σημαντικό το ότι αλλάζουν ταυτότητες και διαβατήρια σε σχέση με ένα tweet το οποίο άλλαξε. Υπάρχουν και πολλές μετρήσεις οι οποίες δείχνουν διαφορετικά αποτελέσματα για το πώς έχει αξιολογηθεί η συμφωνία. Και στο τέλος της ημέρας, αν θέλετε, το πραγματικό ερώτημα πλέον είναι απέναντι στην κυβέρνηση. Είτε η κυβέρνηση αναγκάζεται ότι προεκλογικά να πει ότι προεκλογικά έλεγε ψέματα και άρα σήμερα τιμά και υλοποιεί τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως έχει πει ο κύριος Δένδιας, είτε αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν προβληματική και είναι καλύτερο η γειτονική μας χώρα να λέγεται απλά Μακεδονία, μπορεί να μην υλοποιήσει τη Συμφωνία. Και το λέω αυτό γιατί στο Πρέσπα Φόρουμ, που δεν είναι απλά για τη Συμφωνία των Πρεσπών, είναι ένα φόρουμ για την οικονομική συνεργασία στα Βαλκάνια και δεν γίνεται να υπάρξει ανάπτυξη για τη Βόρεια Ελλάδα και για τη Θεσσαλονίκη αν δεν υπάρχει οικονομική συνεργασία στα Βαλκάνια, συμμετέχει και η ελληνική κυβέρνηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Άρα προφανώς και η ίδια η ελληνική κυβέρνηση, παρά την ντροπή της, καταλαβαίνει ότι αυτό το πλαίσιο συνεργασίας που άνοιξε με τη Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να προχωρήσει. Έχω καταχραστεί ήδη το χρόνο. Κύριε Λιόπουλη, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί... και πολύ. Σαν σήμερα ήταν το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, το όχι που έγινε, ναι, αλλά θα χαρώ να έχουμε το χρόνο να τα πούμε κάποια. Επειδή κάνατε το σχόλιο, θα επιτρέψετε να σας πω ότι με βάση αυτό το δημοψήφισμα η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να κερδίσει 20 δις λιγότερα πρωτογενές πλεονάσματα και άρα να καταφέρει για πρώτη φορά να κλείσει το δημοσιονομικό πρόγραμμα. Και επιτρέψτε να σας πω ότι μετά το δημοψήφισμα, για πρώτη φορά η τότε ελληνική κυβέρνηση έκανε εκλογές.
Άρα έβαλε στην κρίση του ελληνικού λαού το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης και είναι η μοναδική ελληνική κυβέρνηση που μετά από διαπραγμάτευση έχει ζητήσει τη γνώμη του ελληνικού λαού και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, όπως θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κερδίσει. Ευχαριστώ κύριε Ηλιόπουλε. Καλημέρα και καλό μήνα.